Χαιρόμαστε που συναντήσαμε τον κύριο Γιάννη Παπά, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται στο νησί μας. Να τον καλωσορίσουμε, να τον ρωτήσουμε γιατί αυτή η επίσκεψη αυτή την εποχή στην Κάλυμνο. Σε Κάλυμνο είμαι συχνά, το τελευταίο χρόνο ακόμα πιο συχνά βέβαια. Περιοδεύω πάντα με τις υποχρεώσεις μου, σαν πρώην βουλευτής ο Δεκανήσου, με τις υποχρεώσεις που έχω απέναντι στο λαό και της Κάλυμνο αλλά και της Δεκανήσου. Να είμαι κοντά τους, να ακούω, να παίρνω τα μηνύματα. Να μπορώ να συμμετέχω και εγώ σε όλες τις διαδικασίες και παράλληλα στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι πάρα πολλά, να μπορώ και εγώ με το δικό μου λιθαράκι και τη δικιά μου συμμετοχή να δίνω λύσεις, ίσως να προχωράει και η Κάλυμνος αλλά και όλο το Δεκάλυμνος προς το καλύτερο, να πηγαίνει προς το καλύτερο. Πολλά προβλήματα, κύριε. Πολλά προβλήματα, το πάρα βλέπω δυστυχώς. Οικονομικά προβλήματα τεράστια αντιμετωπίζει η χώρα και η Κάλυμνος ιδιαίτερα. Η Κάλυμνος ιδιαίτερα έχει πάρα πολλά προβλήματα και θα έλεγα ότι είναι το νησί το οποίο βλέπω ότι έχει μείνει και οι κουβέντες που κάνουμε όλους εδώ. Γι' αυτό το λέω και εγώ έτσι άνετα στην καμερά σας. Είναι ότι ό,τι λένε ότι τα 12 της έχουν όλα προχωρήσει μπροστά. Η λειψή δίπλα, η Πάτμος, η Στυπάλα. Αλλά δυστυχώς η Κάλυμνος έλεγα ότι έχει βαλτώσει. Και αυτό το ακούω και το λέω και έτσι και συγχωρέστε που το λέω, αλλά το συνειδητοποίησα, το κατάλαβα και το συμπέρανα από τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που είχαμε πάρα πολύ κόσμο από χθες το πρωί που είμαι στο νησί και περιοδεύω και μιλάω και γυρνάω και ζητάω με όλο τον κόσμο, τον απλό κόσμο, αλλά και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κενά στην Κάλυμνο. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Ένα θέμα πολύ μεγάλο είναι ο ΧΙΤΑ. Επιτρέπεται τώρα το 2018 να μην έχουμε. Να μην έχουμε ακόμα και να τρώμε και πρόσημα ακόμα τόσα χρόνια που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο ΧΙΤΑ, είναι το αεροδρόμιο, είναι το λιμάνι, είναι οι ανακολουθίες τόσων χρονών, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν ακολουθήσει, δεν έχουν δώσει λύσεις σε κάτι στο νησί. Και έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή το νησί της Καλύμνου να έχει μόνο 3 αεροπλάνα τη βδομάδα, την στιγμή που θα πρέπει να έχει για μένα 3 την ημέρα. Βέβαια, αυτό ευθύνεται γιατί η κυβέρνηση έχει μείωση επιδοτήσεις, δεν στηρίζει το νησί. Και δεν υπάρχουν. Και οι ακτοπλογικές δυναμίες είναι τραγικές, μειωμένες, τραγικές. Ναι. Στο λιμάνι με τα προβλήματα, με τόσα λεφτά που έχουν πέσει στο λιμάνι και ακόμα να συνεχίσουν να υπάρχουν προβλήματα. Τα ισοδύναμα δυστυχώς δεν είναι η σωστή λύση πάνω μας στο μεταφορικό ισοδύναμα. Αυτό το μεταφορικό ισοδύναμα το οποίο μας έχει είναι τραγικό. Είναι αστείο το ποσό το οποίο θα πάρει κάποιος που θα ταξιδέψει ή κάποιος ο οποίος θα μεταφέρει κάποια πορέματα. Αλλά εγώ που μένω εδώ δεν κατάλαβα. Τιμωρούμε επειδή μένω εδώ. Δηλαδή μόνο ταξιδεύω θα παίρνω κάποια λεφτά. Τιμωρούμε που μένω στην Κάλυμνο. Εγώ ο ήρωας που μένω στην Κάλυμνο, στην ψέμα στην Κάλυμνο θα είμαι αυτός που θα τιμωρείται από αυτό το κράτος και που θα πρέπει να ενισχύει την παρουσία μας σε αυτά τα μέρη, να την στηρίζει. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, ένας χρόνος σχεδόν ολοκληρώνει σε λίγο που το ΦΠΑ άλλαξε στην Κάλυμνο και όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είχε δείξει τσέκι μας. Γιατί μόνο από τα καύσιμα, έχουμε χάσει όλοι μας από 500 έως και 1000 ευρώ ανάλογα την οικογένεια, τα οχήματα που χρησιμοποιούμε και τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα που κινούμαστε. Μόνο από τα καύσιμα. Μήπως στην οτροπία της καθημερινότητας, εστίαση, σύντηση, σούπερ μάρκετ, πράγματα ένδυσης, χώρα, πράγματα, όλα κρυγίνανε πάρα πολύ. Ενώ η μισθή αυτή και το ζω και με το 100% όλους τις εστίασεις του ανθρώπους που είδα υποφέρουνε. Μου λένε οι ίδιοι όλοι ότι επιτέλους διώξτε τους, δεν πάει άλλο. Και κύριε Παπά, μας αναγκάζουν να γινόμαστε κλέφτες για να μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Όχι για να βγάλουμε πλέον. Όχι, μόνο τις υποχρεώσεις και αυτά δεν φτάνουν. Κύριε Παπά, για πείτε μας λίγο, τι γίνεται με την Νέα Δημοκρατία. Ακούμε τώρα από τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Γίνεται έτσι μια μεγάλη αναστάτωση και με τα θέματα υγείας τώρα που παραπέμπουν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σας θυμίζω ότι, θα απαντήσω βέβαια σε μαζί, σας θυμίζω πριν από λίγους μήνες τον κύριο Πάνο Καμένο, ένας από τους δύο που κυβερνάει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αυτόν τον άνθρωπο, τον ανώριμο θα έλεγα για μένα άνθρωπο, ο οποίος είχε πει στη συνέντευξή του ή θα τους φάμε ή θα μας φάνε, δηλαδή πόλεμος πλέον. Δηλητήριο στο πολιτικό σχολικό και σας θυμίζω επίσης η πολιτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πολάκη, ο οποίος γύρισε και είπε: η δικαιοσύνη πρέπει να προχωρήσει για να τους κερδίσουμε. Πρέπει να βάλουν κάποιες φυλακή. Απλώς λοιπόν οι άνθρωποι βρίσκουν γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να πούνε, γιατί έχουν πει τόσα ψέματα στον Νικόλαο που τους έχουν απογοητεύσει. Και βλέπουμε λοιπόν ότι πάνε τώρα να ξεκινήσουν μια διαδικασία στον χώρο της υγείας και κυνηγάνε τα στελέχη της Δημοκρατίας, όσο και κάποια του Πασόκου πριν, γιατί θεωρούν ότι στον χώρο της υγείας έχουν γίνει πράγματα. Έτσι λένε. Ναι. Θα σας πω όμως εγώ ότι στην υπόθεση της Νοβάρτης αθώθηκε ο διευθύνων σύμβουλος πρόσφατα γιατί αυτά τα οποία είχαν πει ήταν όλα μισθόρυτα και αναλυθεί. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εκβιάζουν και τη δικαιοσύνη ακόμα, δηλητηριάζουν το πολιτικό σκηνικό για να πάνε σε εκλογές με ρήξη και διχασμό στον ελληνικό λαό. Και σας θυμίζω ότι αυτοί είναι πραγματικά οι κομμουνιστές, αυτοί είναι οι κομμουνιστές, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάντα διχάζουν τον ελληνικό λαό. Δεν οδηγούσαν πουθενά αλλού παρά σε ρήξεις και κρίσεις. Όχι όλοι οι κομμουνιστές, θα λέγαμε. Μην παρεξηγείτε την ορολογία.
θεωρώ ότι, μην το παρεξηγείτε αυτό, δημιουργούν μια κατάσταση στην αγορά και στην οικονομία, διχασμού, φτωχοποιούν την κοινωνία μας, διαλύουν την αριστεία, οδηγούν τον κόσμο στη μητριότητα και οδηγούν τον κόσμο και τα στελέχη, τους Έλληνες πολίτες, να ζουν με κουπόνια, να μαθαίνουν στα επιδόματα. Άμα ρωτήσω τους λογιστές και τις καλύπτουν ακόμα, θα σου πω ότι υπάρχουν οικογένειες που παίρνουν χιλιάδες επιδόματα, ζουν με τα επιδόματα. Δηλαδή μαθαίνουν τον κόσμο στον αδερφισμό και να ζει κάτω του μετρίου. Καταστρέφουν τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι δυστυχώς αυτό το οποίο επιζητούν και θέλουν από την κοινωνία. Εμείς κάτι τέτοιο δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε τον κόσμο μπροστά, να δημιουργήσουμε, να χτίσουμε, παραδεχόμαστε τα λάθη μας που κάνουμε και εμείς στο παρελθόν. Γιατί όταν δημιουργείς και όταν πολιτεύεις και όταν ασχολείσαι με τα πάντα, δεν κάνεις πάντα σωστά πράγματα. Κάποια λάθη γίνονται. Θα αλλάξει δηλαδή τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία, αν και εφόσον ο ελληνικός λαός την προτιμήσει. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο πως η οικονομία μας είναι ήδη πολύ δύσκολα, έχει τα πόντα δίκτυα. Το θέμα είναι η συνταγή, ποιος την κάνει, ποιος γιατρός την κάνει και ποιος την δίνει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι η οικονομία μας αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ενός σοκ. Το είπα και πολύ απλά και θα σου πω και σας πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, συζητάνε αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι, για να θα πάρουν συντάξεις, αν θα είναι μειωμένοι σοκοι. Μα για να προσθέτουν συντάξεις πρέπει να υπάρχουν ταμεία. Για να υπάρχουν ταμεία πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι και επιχειρηματίες που βάζουν τα λεφτά στα ταμεία για τα ενασφάλισή τους. Για να υπάρχουν εργαζόμενοι λοιπόν πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις. Για να υπάρχουν επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχουν επιχειρηματίες που θα επενδύσουν τα κεφάλαια. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνεται μόνο από επένδυση. Ο Τιτάνας έφυγε. Οι τελευταίες βαριές βιομηχανίες μας φύγανε. Ο Τιτάνας έκλεισε. Πήγε στην Κύπρο την έδρα του και στην Ελβετία και στο εξωτερικό του μονάδες. Έχουν πολλές επιχειρήσεις. Δεν έχει μείνει κανένας. Άρα λοιπόν, αν στην οικονομία δεν κάνουμε ένα σοκ τεράστιο, αν δεν περάσουμε μια ασφάλεια σε όλη την αγορά ότι μπορούν να επενδύσουν και δεν θα τους κοροϊδέψει ο κράτος να εργαστούν μετά να γίνουν και ήδη οι κλέφτες να πάνε τα λεφτά τους πίσω, είναι σίγουρο και δεδομένο ότι με τα κεφάλαια και τις επενδύσεις που θα γίνουν θα δημιουργούν θέσεις εργασίας και θα γεννηθεί χρήμα. Ο πλούτος θα δημιουργήσει πλούτο. Το κεφάλαιο θα δημιουργήσει κεφάλαιο που θα μπορεί να κινείται χρήμα στην αγορά. Μάλιστα. Απλά μαθηματικά, απλά οικονομικά. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσω θερμά και θα έχουμε τη δυνατότητα, αφού πια θα μας επισκέπτεστε πιο συχνά, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Θα είμαι ξανά κοντά σας το Δεκέμβριο. Οι εκλογές πιστεύω, εγώ κατά την άποψή μου, θα γίνουν αύριο. Ναι, καλά. Και πιστέψτε μου ότι στο πέρασμα που έχω κάνει από τα νησιά μας όλα και από την καλή ακόμα, ο κόσμος λέει: σας παρακαλούμε, αύριο μπορούν, διώξτε τους, κάντε κάτι. Εγώ πιστεύω αύριο. Αυτή η κυβέρνηση πιστεύω ότι αν μπορούσε να τη στάσει και την τελευταία εβδομάδα τον Οκτώβριο και τον Οκτώβριο να δω τον Καμένο να κάνει και μια κρίση με την απέναντι χώρα, έτσι ώστε να μην κάνουν και ποτέ εκλογές, θα ήταν χαρά σε εγώ και εκείνους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.